Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Θα προτιμούσα να είχατε το βίντεο από αυτό που περιέγραψε προηγουμένως η Εύη. Δεν υπάρχει και το ηχητικό, αλλά. Δεν το αφήσαμε δεν το να ακουστεί. Να μπει. Όχι, όχι. Νομίζω η εικόνα ήταν όλα τα λεφτά. Θα μπορούσαμε να πούμε Ειρήνη ή μην. Αλλά. Ναι, σωστό και αυτό. Άλλα ακούστηκαν σε αυτή την. Τώρα, Θοδωρή, τι γίνεται με τον τουρισμό στη Χαλκιδική τις προηγούμενες ημέρες. Μιλούσαμε και με τους ξενοδόχους εκεί και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Τάτσιο. Και τα μηνύματα δεν είναι ιδιαιτέρως καλά. Και αυτό γιατί αφενός, όπως μας λένε, υπάρχουν ακυρώσεις. Αφετέρου υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία που έχει να κάνει κυρίως με την. Συμφωνία. Με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας με το ενδεχόμενο της επίτευξης συμφωνίας ή όχι. Ποια θα είναι αυτή. Ναι, πραγματικά είχαμε ένα πολύ καλό τρίμερο τις μέρες που πέρασαν του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί κόσμος εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και κατέβηκε στη Χαλκιδική. Εκτός από τα νοικιαζόμενα και τα ξενοδοχεία δούλεψαν και οι λοιπές επιχειρήσεις που εμπλέκονται με τον τουρισμό, εστίαση, μπαρ κλπ. Θα ευχόταν όλοι να ήταν έτσι το καλοκαίρι. Όμως οι ξενοδόχοι είναι πάρα πολύ σφιγμένοι, δεν μπορούν ουσιαστικά να πούν τι θα γίνει ακριβώς, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν ακυρώσεις και δεν κλείνονται οι συμφωνίες, είναι ακόμα στον αέρα. Και όλα αυτά εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί με τη συμφωνία για το τι μέλη γενέστε. Όταν λες Θοδωρή, ακυρώσεις, εννοείς ακυρώσεις σε τέτοιο βαθμό που είναι ανησυχητικό, δηλαδή μιλάμε για μια πτώση της τάξης του 10%, του 20%. Ναι, αυτή τη στιγμή επίσημα η Ένωση Ξενοδοχείων μιλάει για 10%. Εγώ όμως που έχω μιλήσει και με άλλους ξενοδόχους κλπ. Φοβούνται ότι πιθανότατα να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό. Σε σχέση με πέρυσι, γιατί οι κρατήσεις πέρυσι είχαν εκτοξευθεί, αλλά φέτος δεν συμβαίνει το ίδιο. Και αυτό που υπογραμμίζουν και μας λένε ότι αν είχαμε τη συμφωνία λίγο νωρίτερα, πριν δηλαδή ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν, ίσως τα πράγματα να ήταν σαφώς καλύτερα και να είχαμε και περαιτέρω αύξηση του τουρισμού σε σχέση με πέρυσι. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ παγωμένα. Σας λέω δηλαδή ότι το Μάιο πολλοί ξενοδόχοι φέτος άνοιξαν νωρίτερα από την πέρυσι, γιατί περίμεναν ότι θα ήταν καλύτερη χρονιά και έτσι διαφαινόταν από την αρχή. Μάλιστα εδώ στη Χαλκιδική πολλοί ξενοδόχοι είχαν κλείσει μεγάλα συνέδρια και έφεραν κόσμο από το Μάιο εδώ στη Χαλκιδική. Κινήθηκε η αγορά, όμως το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου δεν ήταν καλά τα πράγματα. Ήταν πολύ υποτονικά και ουσιαστικά, όπως μας λένε και οι ίδιοι ξενοδόχοι, ήταν ένα χαμένο δεκαπενθήμερο. Τώρα, εάν τις επόμενες μέρες έχουμε νεότερα από τη συμφωνία και ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στο οικονομικό επίπεδο. Δεν σε άκουσα, Εύη. Αν έχουμε συμφωνία, θα αλλάξει το κλίμα, δηλαδή υπάρχει χρόνος για να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή. Ναι, είναι πια αργά. Αν έχουμε γρήγορα συμφωνία, αφενός θα σταματήσουν κάποιες ακυρώσεις και από την άλλη μεριά θα έχουμε κρατήσεις τουλάχιστον για τους τελευταίους Αύγουστο, ενδεχομένως και Σεπτέμβριο, δηλαδή κάπως να ανακτηθεί χαμένο έδαφος στους τελευταίους μήνες της καλοκαιρινής σεζόν. Είναι ακόμα, περιμένουν ακόμα, έχουν μια ελπίδα, αλλά πάντως τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Νομίζω θα είδατε κι εσείς και διαβάσετε και την ανακοίνωση που έβγαλε την περασμένη εβδομάδα η Ένωση Ξενοδοχείων για το ΦΠΑ. Είναι και αυτό ένα επίσης θέμα που τους αφορά ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο και το τι τζίρο θα κάνουν, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το ζητούμενο. Τους ενδιαφέρει να έρθει καλός ποιοτικός τουρισμός δηλαδή στη Χαλκιδική. Πάντως υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση αναμονής. Και να μην πω αισιοδοξίας, περιμένουν ακόμα οι ξενοδόχοι και οι λοιποί εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, μήπως τα πράγματα δεν είναι άσχημα όπως φαίνονται τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, Θοδωρή, ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σου.